Και κύριε, καλημέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλα στις 10. Κλείδωσαν οι πρώτες 2.500 απολύσεις στο δημόσιο και αναμένονται και οι μετακινήσεις ακόμη 13.000 υπαλλήλων λίγες ώρες πριν από την πρώτη συνάντηση στο Τουρνάρα με τους επικεφαλείς των δανειστών. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 11 το πρωί και η κυβέρνηση έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα, όπως τα ονόματα των 2.000 επίορκων υπαλλήλων που ζητεί η Τρόικα να απολυθούν μέσα στον Ιούνιο, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέχρι τις 15 του μήνα, το νέο σύστημα αυτόματης αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και η κατάργηση ΔΟΗ. Αρχίζει σήμερα στις 11 το πρωί με τη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα με τους επικεφαλείς της Τρόικας η αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας για το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η ελληνική πλευρά προσδοκά ότι ο νέος έλεγχος θα έχει ολοκληρωθεί ως τις 20 Ιουνίου την παραπονή της συνεδρίασης του Eurogroup, στην οποία θα συζητηθούν οι προωθούμενες ρυθμίσεις για τον μηχανισμό εξυγίανσης και καθάρισης των ευρωπαϊκών τραπεζών. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και πρώην επικεφαλής του Eurogroup. Ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη εργασίας ύστερα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο έχει επανειλημμένα επενέσει για τις προσπάθειες που κάνει προς τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας. Το απόγευμα στις 7 θα δώσει διάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα ευρώ, απολογισμός και προοπτικές. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε τους διαδηλωτές που κατεβαίνουν στους δρόμους όλης της χώρας, απαιτώντας την παραίτησή του ότι η υπομονή του έχει τα όρια της και συνέκρινε την τωρινή αναταραχή με την προσπάθεια του στρατού 6 χρόνια πριν να περιορίσει την εξουσία του. «Σήμερα είμαστε ακριβώς εκεί που βρισκόμασταν στις 27 Απριλίου του 2007», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τότε ο στρατός είχε καταγγείλει τα σχέδια εκλογής του Αμπντουλάχ Γκιούλ, συνιδρυτή με τον Ερντογάν του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία στα βόρεια επιρροτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Περιμένουμε σήμερα Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 14 έως 28 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 14 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και από 14 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, εντάσσεως 2 έως 6 μποφόρ. Και τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς, στην Πάτρα από 17 έως 27 βαθμούς, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 17 έως 26 βαθμούς, στη Λάρισα από 18 έως 31 βαθμούς και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 12. Από εμάς, καλημέρα σας.